Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Παλαμάρη, Tantra Healer και Instructor και θα σας δώσω μια σειρά από podcast μέσα από το βιβλίο μου Tantra, πρακτική στην ερωτική αλχημία που θα αφορούν τις σχέσεις και τον έρωτα. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα «Είμαστε άραγε ικανοί να αγαπήσουμε ή έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη να αγαπηθούμε». Το πιο εύκολο σε μια σχέση είναι να απαιτείς από τον άλλον, να κατηγορείς τον άλλον, να βλέπεις το πρόβλημα μόνο στον άλλον. Και εσύ, τι γίνεται με σένα? Τι προσφέρεις εσύ στη σχέση? Μοιράζεσαι την αγάπη σου ή με έναν τρόπο εγωιστικό ζητάς συνέχεια να σου δείχνει ο σύντροφός σου την αγάπη του? Ο τρόπος να είσαι με τον άλλον είναι να μπορείς να τον αγαπάς, να θέλεις να τον ανακαλύψεις, να είσαι ικανός να τον δεχτείς όπως είναι, να του χαρίζεις την ελευθερία να είναι ο εαυτός του, ενώ ταυτόχρονα διατηρείς το δικαίωμα να είσαι και εσύ ο εαυτός σου και προπάντων να αγγίζεις τη ψυχή του άλλου και να του επιτρέπεις να αγγίζει τη δική σου ψυχή. Να μπορείς να μπεις στη θέση αθωράκιστος, αγνός, καθαρός, θεραπευμένος από τις πληγές του παρελθόντος, άνθρωπος ολόκληρος. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο σύντροφός σου, ποιος πραγματικά είναι, αν δεν τον αποδέχεσαι όπως είναι, αν όταν αυτό σου μιλάει εσύ κλίνεσαι, αν μοιάζεσαι πολύ λίγο για τα ενδιαφέροντά του, αν τον κρίνεις, τον υποτιμάς και τον αποκλείεις, αν δεν νιώθεις τι πραγματικά χρειάζεται, τότε τον έχεις τοποθετήσει απλώς σε μια θέση. Του έχεις αναθέσει ένα συγκεκριμένο ρόλο και εσύ του δίνεις μονάχα αυτό που εσύ θέλεις να του δώσεις. Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνεις μόνο την ανάγκη σου να δώσεις και όχι την επιθυμία σου να προσφέρεις, ώστε να μπορείς να πάρεις μέσα από την ίδια την πράξη της προσφοράς. Άραγε, πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τη δυσκολία που έχουμε να αγαπάμε? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να αγαπάμε? Υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδάκι, κάποια μαγική συνταγή ή χρειάζεται καθημερινά να βλέπουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας κατάματα και ξεγυμνώνοντάς τον να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που μας προκαλεί συγκεκριμένες συμπεριφορές και ποια βαθιά πληγή κρύβεται από πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν από τον κατασκευασμένο εαυτό τους. Φορούν ανάλογα την περίσταση τη μάσκα τους και περιφέρονται χωρίς να νοιάζονται για κανέναν, γιατί κανείς δεν τους ενδιαφέρει. Η πανοπλία τους έχει γίνει απάθεια και έχει αντικαταστήσει το δέρμα τους. Τριγυρνούν στη ζωή εκπληρώνοντας μόνο τις ανάγκες τους. Η εμπειρία μου και η συναναστροφή μου με τους ανθρώπους μου έχει δείξει ότι όποιος είναι ικανός να αγαπήσει, μπορεί πάντα να βρει κάτι αξιαγάπητο στον κάθε άνθρωπο που συναντά. Και αν θέλει ο καθένας μας να αναπτύξει την ικανότητά του για αγάπη, για μοίρασμα, ας αρχίσει αυτή τη στιγμή αγαπώντας τον εαυτό του. Γιατί, όπως λέει ο Πράτερ, ο πρώτος άνθρωπος που δεν αγαπάει κάποιος είναι ο εαυτός του. Τον κακομεταχειρίζεται, τον κατακρίνει και τον υποτιμά, όπως κάνει και με όλους τους άλλους. Ας σταματήσουμε να μαχόμαστε τον εαυτό μας, να μαχόμαστε το παρελθόν μας. Από αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι, γιατί δεν αφορά το παρόν, το εδώ και το τώρα. Ας προσεγγίσουμε εκείνες τις αναμνήσεις που ακόμα μας ματώνουν, ας αγκαλιάσουμε το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα εαυτό μας, ας κοιτάξουμε με μαλακωμένη ματιά τα λάθη μας και ας συγχωρέσουμε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε υγιείς σχέσεις μοιράσματος και αγάπης. Και αν αναρωτιέσαι πώς μπορώ εγώ να τα κάνω αυτά, μπορείς μέσα από το κανάλι μου εδώ στο YouTube να βρεις πολλές διαλογιστικές πρακτικές αυτοαγάπης, αυτογνωσίας, έτσι ώστε να μαλακώσει και να ανοίξει η καρδιά σου και να προσεγγίζεις με τρυφερότητα όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και την πραγματικότητά σου. Και φυσικά έχεις πάντα την ευκαιρία να συμμετέχεις στα ταντρικά εργαστήρια που κάνω, είτε online είτε διαδόσεις, και να δεις βαθύτερα τον εαυτό σου ώστε να μπορείς να μεταμορφώσεις τη ζωή σου.
Είμαι η Δέσποινα Παλαμάρη, Tantra Healer και Instructor και αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, κάνε μου like και εγγράψου στο κανάλι μου για να πάρεις ό,τι πληροφορίες χρειάζεσαι και να αγαπήσεις βαθύτερα τον εαυτό σου. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου.